Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Dr. Teddy. Συνεχίζουμε τις αναφορές μας και τα μαθήματά μας στον Elementor, τον φανταστικό page builder για το WordPress. Σήμερα θα σας δείξω δύο-τρία πράγματα για τα sections, για το πώς δουλεύουμε με τα backgrounds των sections γενικώς. Όπως επίσης θα δούμε πώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε ένα section και να το χρησιμοποιήσουμε ξανά και ξανά σε μια άλλη καινούργια σελίδα χωρίς να χρειάζεται να το ρυθμίσουμε και να το φτιάξουμε από την αρχή. Ε, το έχετε παρατηρήσει φαντάζομαι στα προηγούμενα βίντεο ότι ο Elementor και οι Page Builders γενικότερα έχουν ένα σωρό options και ένα σωρό ρυθμίσεις. Δεν είναι φυσιολογικό να καθόμαστε κάθε φορά να τι ρυθμίζουμε όλες από την αρχή, ιδίως όταν η σελίδα μας έχει επαναλαμβανόμενα στοιχεία. Τι θα φτιάξουμε Σήμερα φτιάχνω μια νέα σελίδα Add New και θα προσθέσουμε ένα καινούριο header. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα header που θα είναι κοινό, ας το πούμε, σε όλες τις σελίδες που έχει το site μας. Γράφω ένα τίτλο Testing Headers. και πατάω Edit with Elementor. Θέλω δηλαδή στην κορυφή της σελίδας να υπάρχει ο τίτλος της σελίδας, ένα ωραίο background, και αυτό θέλω να επαναλαμβάνεται από σελίδα στη σε σελίδα. Το μόνο που θα αλλάζω θα είναι ο τίτλος, προφανώς, της σελίδας, και ίσως το background, η εικόνα που υπάρχει στον φόντο. Θα ρυθμίσω πάλι τη σελίδα μου να είναι full width. Πλήρους πλάτος. Και αρχίζω και σχεδιάζω. Προσθέτω ένα section. Το βλέπετε. Προφανώς το θέλω να είναι λίγο ψηλό. του καθορίσω ένα αρκετά μεγάλο padding, ας πούμε 150 το top, 150 το bottom, μπορώ να τα αλλάξω εννοείται εκ των υστέρων. Θα πω ότι θέλω να είναι πλήρους πλάτους, γι' αυτό κάνω την ενεργοποιώ την επιλογή stretch section. Το περιεχόμενό μου θα είναι boxed και το βάζω περίπου στα 1190-95. Μπορώ να πάω εδώ μέσα και να το γράψω και ακριβώς αν θέλω. 1140. Και τα αφήνω έτσι προς το παρόν. Θα δούμε αν χρειάζεται να κάνω κάποιες άλλες ρυθμίσεις. Πάω τώρα να πειράξω λίγο το background. Πάω στο style. Όταν έχουμε να κάνουμε με την αισθητική του widget, του στοιχείου που βάζω πάνω στη σελίδα, είτε λέγεται section, είτε λέγεται column, είτε λέγεται widget ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο βάζω, πάω στο tab που λέει Style. Και λέω ότι θέλω ένα background. Πατάω το Classic. Το Gradient είναι όταν θέλω να έχω δύο χρώματα το οποίο σβήνει όμορφα το ένα μέσα στο άλλο. Μπορώ να βάλω και ένα βίντεο ακόμα άμα θέλω σαν background να παίζει. Θα το συζητήσουμε λίγο ξεχωριστά με τα βίντεο, έχει τη σημασία του. Ή μπορώ να βάλω και ένα slide show να παίζει στο background του section, να προσθέσω δηλαδή πολλές εικόνες Διαφορετικές. Θα το δούμε και αυτό σε ένα επόμενο βίντεο. Α δούμε τι βασικέ ρυθμίσει. Βρίσκω μία εικόνα. Καλό είναι γενικώ η εικόνα μου να είναι μεγάλη. Δεν μα πειράζει να είναι μεγάλη για να φαίνεται όμορφα. Άμα είναι μία μικρή εικόνα, θα προσπαθήσει να τη μεγαλώσει, α πούμε, το πρόγραμμα, ο Elementor και θα την παραμορφώσει. Παίρνω αυτά εδώ τα βουνά. Βλέπω είναι 1080x720. Ας βρω ακόμα μια μεγαλύτερη. Αυτή είναι εδώ. 1920 επί 1281. Πατάω Insert Media. Βλέπετε η εικόνα μου προσθέθηκε σαν background. Και εδώ έρχομαι και έχει κάποιες ρυθμίσεις. Το position. Θέλω να είναι κεντραρισμένη ακριβώς. Θέλω να είναι τοποθετημένη πάνω αριστερά θέλω να είναι τοποθετημένη έτσι. Αυτό εξαρτάται από το τι θέλω ακριβώς να κάνω. Το attachment το αφήνω, θα το δούμε σε ένα λεπτό. Το repeat το βάζω no repeat. Δηλαδή δεν θέλω η εικόνα μου να επαναλαμβάνεται για να καλύψει τον φόντο. Θέλω να είναι μία και μοναδική. Και το size που έχει μεγάλη σημασία, το βάζω συνήθως στο cover. Θέλω να καλύπτει όλο το εύρος, όλο το μέγεθος του section. Γι' αυτό και έλεγα πριν ότι η εικόνα καλό είναι να είναι μεγάλης ανάλυσης για να φαίνεται καθαρά. Ας δούμε και τις άλλες επιλογές. Το auto θα την προσαρμόσει στο boxed content όπως το ορίσαμε πριν. Το contain θα τη βάλει στη μέση για να την προσαρμόσει να φαίνεται ολόκληρη. Και το custom μπορώ να την καθορίσω εγώ πόσο μεγάλη ή μικρή θέλω να φαίνεται. Αυτό προσωπικά τουλάχιστον σπάνια το χρησιμοποιώ. Το βάζω στο cover για να είμαι σίγουρος ότι θα πιάσει όλο το εύρος του section και το no repeat για να μην επαναλαμβάνεται και δείχνει άσχημα. Το attachment έχει σχέση και με το υπόλοιπο περιεχόμενο. Θα το δείτε σε δύο λεπτά που θα βάλω πρόχειρο ένα attachment. Τι θέλω τώρα, τι είπα ότι θα είναι αυτό εδώ, θα είναι το header, ο τίτλος ας πούμε μιας σελίδας. Βάζω δηλαδή και τον τίτλο. Συνήθως θα βάζω ένα heading, βάζω ξέρω εγώ, ότι, ας υποθέσουμε ότι αυτή είναι η σελίδα της επικοινωνίας. Επικοινωνία. Θέλω το tag να είναι H1. Αυτό το HTML tag μου λέει τι τύπου θέλω να είναι το περιεχόμενο, το κείμενο που βάζω. Για ποιο λόγο, γιατί μπορεί να μπορώ να θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές με CSS. Οπότε να μπορώ να παρέμβω ακριβώς στο συγκεκριμένο tag μέσω CSS. Είναι λίγο πιο advanced αυτό και αυτό θα το δούμε σε επόμενη φάση. Βάζω και μια στίχηση εάν θέλω. Εμένα μου αρέσει εδώ στα αριστερά. Έρχομαι και βάζω και κάτι άλλο να δείχνει έτσι λίγο όμορφο. Βάζω και ένα divider από κάτω. Ο divider είναι μια γραμμούλα που τη βάζουμε έτσι για να ομορφιά εντελώς θέλω να είναι περίπου, βλέπετε δεν φαίνεται καλά, ας πούμε να τη βάλω στο 25%. Θέλω το χρώμα της να είναι και αυτό μπλε, να φαίνεται. Και θέλω να είναι και λίγο πιο μεγάλη. Δεν ξέρω αν το βλέπετε καλά εδώ, φαίνεται πολύ πιο ωραία. Και το gap, το κενό, είναι πόσο θέλω, τι απόσταση θέλω να έχει από το προηγούμενο στοιχείο. Φυσικά αυτό μπορεί να ρυθμιστεί και με το margin, με το περιθώριο. Το αφήνω έτσι προς το παρόν, γιατί είναι μια χαρά. Τώρα, το συγκεκριμένο βλέπω έχω βάλει ένα φόντο, αλλά ο τίτλος μου και το divider αυτό, ο διαχωριστής, δεν φαίνεται και πάρα πολύ ωραία, γιατί έχω ένα έντονο φόντο και μια γραμματοσυρά χρωματικά που δεν ταιριάζει και πάρα πολύ με αυτό το φόντο. Τι κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάω πάλι στις ρυθμίσεις του section. Ρυθμίσαμε ό,τι αφορά την εικόνα. Έρχομαι και πειράζω λίγο αυτό το πολύ όμορφο που λέει background overlay. Τι θέλω να είναι το overlay. Θέλω να είναι ένα χρώμα. Τι χρώμα, ας διαλέξω αυτό το γκρι. Βλέπετε έρχεται πάνω από την εικόνα. Μπορώ να βάλω οτιδήποτε χρώμα θέλω. Μπορώ να βάλω ακόμη και gradient άμα θέλω, δηλαδή ένα χρώμα που σβήνει όμορφα μέσα στο άλλο. Ας αφήσω μόνο ένα χρώμα για να μην ψαχνόμαστε πολύ ώρα. Και βάζω ας πούμε ένα μαύρο, βλέπετε σκουραίνει αυτομάτως, οπότε και τα γράμματα φαίνονται ακόμα πιο ωραία. Και εδώ μπορώ να ρυθμίσω πόσο έντονο θα είναι αυτό. Ρυθμίζω, βλέπετε, τη διαφάνεια στην ουσία του χρώματος από πάνω. μα το τραβήξω τέρμα αριστερά, είναι σαν να μην έχω καθόλου. Αν όμως το προχωρήσω λίγο αυτό το slider, βλέπετε σκουραίνει ή ανοίγει, πάντα σε αντιστοιχεία με το χρώμα που έχω επιλέξει. Θα βάλω αυτό το κρίζο, το αφήνω όπως είναι για να φαίνονται τα γράμματα ωραία. Φυσικά, για να είμαι ακόμα πιο σωστός, για να δημιουργήσω ένα ωραίο contrast μεταξύ του φόντου και των γραμμάτων και του τίτλου, μπορώ να αλλάξω και το χρώμα των γραμμάτων. Edit το heading και λέω ότι το χρώμα να το κάνουμε άσπρο. Βλέπετε, όπως και το divider, μπορώ να αλλάξω το χρώμα του να το κάνω άσπρο. Βλέπετε, είναι ακόμα πιο ωραίο το contrast και ακόμα πιο ευανάγνωστα τα γράμματα. Επίσης, να δείξω και κάτι άλλο έτσι εντυπωσιακό, λίγο παιχνιδιάρικο, μπορώ να βάλω και κίνηση. Επιλέγω τον τίτλο, πάω στο Advanced και πάω εδώ που λέει Motion Effects. Και βάζω ένα animation για το πώς θα εμφανίζεται ο τίτλος μου όταν φορτώνει η σελίδα. Καλό είναι και σε αυτά να μην γίνονται υπερβολές, να έχω στοιχεία να χορπηδάνε πάνω κάτω στην οθόνη. Διαλέγω ένα, ας πούμε, αυτό το zoom in απλά, να έρχεται έτσι με ένα εφέ zoom και το ίδιο μπορώ να κάνω και για τον divider. Κάθε στοιχείο μπορώ να του προσθέσω κίνηση. Από slide in να έρθει από αριστερά. Και μάλιστα μπορώ να βάλω και ένα delay, δηλαδή σε milliseconds, ας καθυστερήσει λίγο, για ποιο λόγο, για να γίνει πρώτα το ένα εφέ, το επικοινωνία, να γίνει η κίνηση και μετά να έρθει και ο divider. Ας το δούμε λίγο, πατάμε ένα preview. Δεν την έχω δημοσιεύσει ακόμα, τη σχεδιάζω, κάνω απλά ένα preview να δω πώς φαίνεται το όλο σχέδιο. Έρχεται το επικοινωνία και μετά από 500 μιλισεκόντ, δηλαδή μισό δευτερόλεπτο, εμφανίζεται και ο divider. Ας υποθέσουμε, το κλείνω αυτό, ας υποθέσουμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι ε, με αυτό το σχέδιο. Έχω βάλει αυτό το τίτλο και κάνω τώρα το εξή. Κάνω ένα δεξί κλικ πάνω στο section και πατάω save as template και λέω page, page, header, ο τίτλος της σελίδας. Και πατάω save. Εδώ μου λέει ότι αυτά που αποθηκεύω πηγαίνουν σε μια ενότητα στο library που ονομάζεται My Templates, βλέπετε Page Header, και μπορώ να τα επαναχρησιμοποιήσω. Θα σας δείξω αμέσως πώς μπορώ να τα επαναχρησιμοποιήσω. Πατάω και ένα Save draft, δεν θέλω να τη δημοσιεύσω για κάποιο λόγο αυτήν την σελίδα και επιστρέφω στο dashboard, exit to dashboard. Θα με πάει εδώ που προσθέτουμε, που φτιάχνουμε την καινούρια μα σελίδα. Βλέπετε από εδώ που ξεκίνησαν όλα και έρχομαι και προσθέτω εδώ στα Pages Add New. Απαιτία υποθέσουμε το σενάριο της σελίδας που φτιάχνουμε, να φτιάξω και μια άλλη σελίδα που θα λέγεται About. Βάζω τον τίτλο, ρυθμίζω εδώ να είναι Full Width, μπορώ να το ρυθμίσω και από εδώ από τα Page Attributes, και πατάω Edit with Elementor. Δείτε τώρα τι συμβαίνει. Αυτό που φτιάξαμε πριν σαν header, μπορώ να το επαναχρησιμοποιήσω σε μία άλλη σελίδα. Περιμένω λίγο να φορτώσει ο editor του Elementor. Ορίστε, άνοιξε, βλέπετε μια καινούρια σελίδα εντελώς κενή αλλά τώρα δεν θα πατήσω αυτό το μοβρός κουμπάκι, θα πάω εδώ που είναι η βιβλιοθήκη μου. Αν θυμάστε σας είχα πει ότι εδώ μου δείχνει τα έτοιμα pages και τα έτοιμα blocks που μου, μου δίνει ο Elementor, εγώ θα πάω στο My Templates. Βλέπετε έχω το page header που έφτιαξα πριν. Πατάω Insert. Μου βγάζει ένα προειδοποιητικό μήνυμα ότι μπορεί να έχεις φτιάξει ήδη κάτι και εγώ να τα κάνω override, να τα καλύψω αυτά, πατάω yes εδώ πέρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί έτσι κι δεν έχω καθόλου περιεχόμενο. Βλέπετε το header που έφτιαξα πριν, το section που έφτιαξα πριν, εμφανίστηκε στην σελίδα μου. Κάνει και ένα refresh. Το μόνο που έχω να κάνω τώρα εγώ εδώ, είναι απλά να αλλάξω το περιεχόμενο. Δεν πειράζω τίποτε άλλο. Βλέπετε, εάν κάνω κλικ εδώ στο section, είναι κανονικά stretch, αυτό που είχα ρυθμίσει πριν στο width, στο πλάτος του περιεχομένου, και το μόνο που μου μένει να κάνω είναι να πάω στο style, να αλλάξω την εικόνα αν θέλω, όχι αν θέλω, καλό είναι να μην έχω την ίδια εικόνα παντού, ας βάλω αυτήν εδώ να είναι πάλι μια μεγάλη. Πατάω Insert Media. Όλες οι ρυθμίσεις διατηρούνται. Top, Center. Μπορώ όμως προφανώς να τη φέρω εκεί που θέλω. Το No Repeat βλέπετε υπάρχει. Το Cover υπάρχει. Ακόμα και το Overlay που έβαλα πριν. Αυτό το γκρίζο χρώμα με αυτήν την διαφάνεια, βλέπετε διατηρήθηκε. Αν θέλω στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είναι λίγο φωτεινή η εικόνα, μπορώ να την κάνω λίγο πιο σκούρη για να διαβάζω τα γράμματα. Και το μόνο που μένει να κάνω είναι να πάω να αλλάξω και το header. Γράφω about us. Και έχω τελειώσει. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Όλες τις ρυθμίσεις που έκανα πριν, Διατηρήθηκαν, το μόνο που άλλαξα εγώ είναι το περιεχόμενο που σε τελική ανάλυση αυτή είναι και η ουσία για την συγκεκριμένη τουλάχιστον σελίδα. Πατάω, publish αν θέλω, ή draft, και η σελίδα μου έχει αποθηκευτεί. Μπορώ να την κάνω και ένα preview, αν θέλω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δημοσίευσα θα τη δούμε κανονικά πώς φαίνεται το About. Βλέπετε εδώ διατήρησε το Sidebar. Εάν πάω εδώ στις ρυθμίσεις, λέω κάνει την Full Width. Για να μην φαίνεται εδώ το Sidebar η πλευρική στήλη. Ορίστε. Πατάω Update. Κάνω ένα Refresh. και η σελίδα μου φαίνεται μια χαρά με όλο το animation αυτό εδώ και με τους συνδυασμούς που έκανα πριν εδώ στο tab που λέει style για το συγκεκριμένο section. Πειραματιστείτε λίγο με τα section, δυνητικά οι δυνατότητες είναι απεριόριστες, μπορώ να βάλω πλαίσιο, μπορώ να βάλω σκιά, μπορώ να βάλω overlay, να είναι μία άλλη εικόνα overlay αντί για χρώμα. Μπορώ να βάλω ένα σωρό, μπορώ να αριθμίσω το hover να αλλάζει όταν πηγαίνω το ποντίκι από πάνω το overlay να γίνεται πιο σκούρο ή πιο έντονο έτσι για λόγους εφέ. Και μπορώ να βάλω και ένα shape divider θα σας το δείξω αυτό σε ένα χωριστό βίντεο γιατί έχει πολύ σχεδιαστικό ας πούμε ενδιαφέρον για να φτιάχνω εντυπωσιακά ε, layouts. Πρέπει να έχω και άλλο section για να φαίνεται το shape divider. Το μόνο που δεν έδειξα σε σχέση με το background είναι το attachment. Δείτε λίγο τι είναι το attachment. Λέει scroll, δηλαδή να τσουλάει, να κυλεί μαζί με την οθόνη ή να είναι fixed. Αυτό δημιουργεί το ένα εφέ έτσι λίγο τρισδιάστατο. Προφανώς όμως πρέπει να έχω περιεχόμενο παρακάτω για να μπορώ να φαίνεται ωραία αυτό το εφέ. Και πρέπει σε σχέση με το fixed, αν το παρατηρήσατε, πρέπει να ρυθμίσω και λίγο το πού είναι τοποθετημένη η εικόνα μου. Όλα είναι θέμα πειραματισμών. Σε επόμενο βίντεο που θα φτιάξουμε μια ολοκληρωμένη σελίδα, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το εφέ, το attachment, είναι αρκετά όμορφο, δίνει την αίσθηση του βάθους στις σελίδες. Έως τότε, είμαι ο Dr. Teddy, να είστε όλοι καλά.